σεβόμενος πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που είναι εδώ, τους ανθρώπους που βασανίζονται και ταλαιπωρούνται, τους ανθρώπους που έχουν φίλους, συγγενείς, νεκρούς, τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ πέρα να ακούσουν πρώτα απ' όλα από την περιφέρεια, όχι μόνο για τις ευθύνες, που θα τις πούμε, αλλά και το τι θα κάνει ή το τι κάνανε. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο σεβόμενος αυτούς τους ανθρώπους εκεί πάνω, θα ήθελα, κυρία Δούρου, πριν να είχατε βγει να μιλήσει, αν θέλετε και τώρα σας παραχωρούμε τη θέση μας, να έρθετε να μιλήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους. Σας παρακαλώ, κύριε Δαμόπλα, έχετε το λόγο να μιλήσετε. Από ό,τι φαίνεται, όμω, όμως, δυστυχώς δεν θα γίνει αυτό. Θα ζήλευε και ο Φόσκολος την υποκρισία που πέφτει και εδώ από ορισμένου στις ομιλίες τους, που βγάλανε διάφορους λόγους για διάφορα πράγματα, για πελατειακά κράτη κτλ, αλλά ξεχάσανε πριν λίγο καιρό δεν είναι ούτε καν δύο μήνες όταν με τα δύο χέρια ψήφιζαν για το βιομηχανικό πάρκο στον Ασπρόπριγο με 7 ρέματα μέσα που θα εκεί που θα εκεί ο επόμενος κόσμος. Όταν λέγανε ότι πρέπει να δώσουμε τα λεφτά στους βιομηχάνους σε όλους αυτούς για να έρθει η ανάπτυξη. Όταν διαφημίζουν τα αφεντικά τους και κάνουν κριτική και πραγματικά τους αξίζει νόμπελ υποκρισίας. Εδώ πέρα. Μην τους πιστεύετε. Είναι οι ίδιοι που δεν θέλουν το κράτος να λειτουργεί, αλλά θέλουν κατευθείαν τα αφεντικά τους να κάνουν όλες τις δουλειές, ασίδωτα, όπως το κάνουν μέχρι τώρα, και ακριβώς αυτό το κράτος αυτούς εξυπηρετεί. Έχει φτάσει ο νεκρός, η νεκρή τους 24, και πιθανόν πολλοί άνθρωποι, ξένοι μετανάστες, να είναι ακόμα με στις λάσπες και να μην τους αναζητήσει κανείς. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες τραγωδίες. Αλλά δυστυχώς τις καταστροφές, τις πλημμύρες, τους σεισμούς, τις ασθένειες από τα φουγάρα, από τη χωματερή, η φτωχή τους μετράνε, τους τραυματίες και τους αρρώστους. Ενώ οι πλούσιοι τις βλέπουν από τα κανάλια και από τις έρευνες. Δεν τις ζήσατε τις πλημμύρες, κυρία Δαμοπούλου δεν τις ζήσατε αυτές τις καταστροφές. Και εσείς από τα κανάλια τις βλέπατε. Και ήρθατε να δικαιολογήσετε τι να κάνετε τώρα, 50 χρόνια προβλήματα τώρα. Πριν πάμε όμως όλα αυτά για να καταδείξουμε τις ευθύνε και να πετήσουμε το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη να παρθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ακόμα και σήμερα. Πέρασαν δύο εβδομάδες. Χρειάζονται στήριξη οι άνθρωποι εκεί αποκατάσταση της λειτουργίας της πόλης. Γιατί και εμείς πήγαμε εκεί και την Κυριακή εκεί είμαστε και τάδαμε. Αλλά δεν πήγαμε με φωσγοριζέ αδιάβροχα που είπε και ο Γιάννης όπως ο κύριος Καράμερος ή να μοιράζουμε σαν τουιτσάκια όπως ο κύριος Πατούλης ή να κάνουμε τους εθελοντές δεκάδες μικιό ψάχνουν για νέους πελάτες. Είναι μια πολιτεία ακόμα μέσα στις λάσπες. Είναι δραματική η εικόνα πώς προσπαθούν οι κάτοικοι να το αντιμετωπίσουν. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Ευθύνες και σήμερα, ευθύνες από την πρώτη μέρα. Που αντί να κάνουν δηλώσεις στα κανάλια και να τσακώνονται μαζί δημοτικές, περιφερειακές και κυβερνητικές αρχές, πετώντας ο ένας τον παλάκι στην άλλον, λες και παίζουν τένις με τα λευκά ζορτσάκια και τις λευκές φουστίτσες, θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αντί να κάνει η κυρία Δόγρου το πουθενά, θα έπρεπε αν υπάρχει στοιχειώδη ευθυξία, τσίπα το λέμε εμείς, να είχαν όλοι αυτοί που προξένησαν και αυτή την καταστροφή και προδιαγράφουν και τις επόμενες με τις μελέτες, με τα έργα που ψηφίζουν και προχωράνε από εδώ και πέρα. Είναι δυνατόν το 2017, δύο εβδομάδες μετά να υπάρχει αυτή η κατάσταση, που ήταν ο κρατικός, ο περιφερειακός, ο δημοτικός εξυπλισμός, ακόμα και αν αυτός δεν υπήρχε με τις τόσες περικοπές που έχουν κάνει τα μνημόνια και οι κυβερνήσει όλο αυτό το διάστημα, για δεν επιστρατεύσατε τους καλοταϊσμένους σας εργολάβους με τα μηχανήματα και με τα φορτηγά να καθαρίσει η πόλη. Γιατί δεν το κάνατε και κυβερνήσει ο κόσμος με τα κουβαδάκια, με τα φτιαράκια και τα ξύλα να προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Όταν πεθαίνει και καταστρέφεται η εργατιά, τότε φταίει η γραφειοκρατία, δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν χρόνος. Πρέπει να τα εντάξουμε σε επιχειρησιακά προγράμματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι το ταξικά ανάλγητο και δολοφονικό μνημονιακό κράτος που όταν το χρειάζονται οι πλούσιοι, οι ισχυροί, το έχουν αμέσω. Απουσιάζει όταν το χρειάζεται όμως ο φτωχό και ψάχνει να βρει το τι θα γίνει. Για να πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω είναι εξοργιστική επανάληψη του ίδιου κάθε φορά μου τύπου. Αντί κουβέντα να πηγαίνει στα πραγματικά προβλήματα για τις ανάγκες του κόσμου, για άλλη μια φορά βλέπουμε μια κοκορομαχία. Αν φταίνει η τωρινή, αν φταίνει η προηγούμενη, αν φταίνει η επόμενη. Οι κυβερνητικοί παράγοντες περνάνε στους περιφερειακούς παράγοντες την ευθύνη και πάει λέγοντας «Δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει και τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αυτή η γελαιότητα». Χρειάζονται μέτρα, χρειάζονται ουσιαστικά πράγματα να γίνουν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να λέμε καθαρά γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν φταίει γενικά ο καιρός, δεν φταίει ο Θεός, δεν φταίνε τα φυσικά φαινόμενα. Όλα η επιστήμη τα έχει προβλέψει και έχει υποδείξει μέτρα, αλλά τα έργα σχεδιάζονται για τις τσέπες των εργολάβων και όχι για τις ανάγκες των ανθρώπων. Είναι σκόπιμη θολούρα ότι είναι ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο. Ξέρετε πολύ καλά ότι για αυτά τα φαινόμενα σχεδιάζονται τα πλημμυρικά έργα. Αλλά να μην μιλάμε για γενικές ευθύνε. Συγκεκριμένα υπάρχουν και έχουν αναλυθεί και σε κάθε περίπτωση τις έχουν πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση και αυτοί και οι προηγούμενοι που λειτουργούσαν έτσι, την έχετε και εσείς που συνεχίζετε την ίδια πολιτική και κάνετε μια από τα ίδια και χειρότερα. Κατά συνέπεια... Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, γιατί το ρέμα σούρε, γιατί το ρέμα της Αγίας Εκατερίνης, έτσι όπως διαμορφώθηκαν, έτσι όπως εγκριθήκαν τα πολεμικά σχέδια και από το Δήμο και από την αποκεντρωμένη και από την περιφέρεια, γίνανε μέσα στην πόλη, χτιστήκανε εργοστάσια, χτιστήκανε βιομηχανίες, ακόμα και το αμαξοστάσιο του Δήμου. Είναι γνωστό ότι ένα ρεματάκι, αν έχει καεί το βουνό και δεν έχουν πάρθει μέτρα, Εάν δεν έχουν αντιμετωπιστεί όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί πέρα θα μετατραπεί σε ορμητικό χήμαρο και θα πνίξει κόσμο. Είναι γνωστό ότι εσείς νομοποιείτε όλες τις αυθαιρεσίες για να μαζέψετε λεφτά το πανεκάλι. Κατά συνέπεια μην υποκρίνεστε τους συντεγγευμένους. Υπάρχει ευθύνη σε αυτό το έγκλημα και σε αυτό θα πρέπει να αποδοθεί. Και στον Δήμο και στην περιφέρεια και στην περιφέρεια την προηγούμενη και στις κυβερνήσεις διαχρονικά για όλα αυτά που γίνονται. Ας συνεχίσουμε όμως παρακάτω. Το ξέρατε, από το 2004 όπως είπαν κι άλλοι είχε προειδοποιηθεί για τα έργα που πρέπει να γίνουν. Όταν οι μεγάλοι εθνικοί εργολάβοι χτίζανε τις εθνικές οδούς και τις αντικές οδός, κανένα μέτρο δεν περνότανε. Θα λειτουργούσαν σαν φράγματα να πνιγούν οι ανθρώποι. Ούτε τώρα καν είχαν την ευαισθησία να σταματήσουν τα διόδια για τους ανθρώπους που πηγαίνουν έρχονται πνιγμένοι εκεί πέρα. Αλλά αυτά συνέχισαν να λειτουργούν ενώ όλο ο κρατικό μηχανισμό υποτίθεται δεν λειτουργούσε. Για ποιε καθυστερημένε μελέτε μιλήσατε, κύριε Κουκορομάτζο, Είναι λογικό ότι υπάρχουν αυτέ από το 2013, από το 2016 και δεν έγιναν τίποτα. Αλλά και αυτέ οι ίδιε οι μελέτε, εκείνο που λένε είναι ότι θα χαραχτούν πάνω στι υπάρχουσε προβλέπουσες χρήσεις. Δηλαδή και τα ίδια να γινόντουαν με εκατομμύρια, τα πράγματα δεν θα αλλάζανε. Γιατί ακριβώς δεν παίρνονται τα νέα δεδομένα υπόψη, γιατί ακριβώς όλα σχεδιάζονται βάσει με άλλα συμφέροντα και όχι με τις ανάγκες των ανθρώπων. Και για να μην λέμε πολλά, γιατί νομίζουμε ότι θα πρέπει να έρθουμε στην ουσία. Και η δική σας πολιτική, κυρία Δούρου, που δεν επιχείρησε τη σύγκρουση με τα πολλαπλά πρόσωπα του κατεστημένου, αλλά στην υποτιθέμενη καλύτερη διαχείρισή του, όπως λέγατε, έχει πολλαπλώς αποδείξει ότι απέτυχε. Και εσείς, όπως και οι προηγούμενοι, συνεχίζετε να υπηρετείτε πιστά με τις πολιτικές σας τα ίδια συμφέροντα και τους ίδιους στόχους. Δεν μπορείτε πλέον να κρυφτείτε. Βρίσκουμε τρόπους να δώσουμε λεφτά στο φάληρο του Νιάρχου. Βρίσκουμε τρόπους να δώσουμε λεφτά ακόμα και για δημαρχία και για διάφορα έργα των εκατομμυρίων. Όλα τα άλλα είναι δύσκολα. Επί δεκαετίες ακολουθήστηκε ένα καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης βάσει με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, το οποίο και εσείς συνεχίζετε και ενισχύετε. Κανένα από τα μεγάλα έργα της προηγούμενη περίοδου, πριν ακόμα ξεσπάσει η κρίση του 8 δεν είχαν ως σκοπό την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων. Από έντονα φυσικά φαινόμενα όπω αυτό που βιώσαμε στη βιωτική ιατρική. Τι να πρωτοπούμε για τα Ολυμπιακά κίνητα, την Αττική Οδό, τα εκατομμύρια στι ομάδε για τα γήπεδα, για το ελληνικό, γίνονται με τη διαπλοκή του κράτου, των εθνικών εργολάβων, των καναλαρχών, των εφοπλιστών, με βασικό γνώμονα να αυξηθεί η κερδοφορία του και όχι οι ανάγκε των ανθρώπων. Αυτή την πολιτική υπηρετούσαν οι προηγούμενοι, αυτή την πολιτική υπηρετείτε κι εσείς. Δεν αρκεί να λέτε πόσα λεφτά δόθηκαν για κάποια έργα, αλλά για τα ποια έργα είναι αυτά. Η πρόσφατη μελέτη της περιφέρειας για το ρέμα του Δημικροδάφνης το αποδεικνύει για το ρέμα του Ιρεσινού. Η κυβέρνησή σας, αυτή που σας στηρίζει, οι δημοτικές αρχές έχουν βαρύτατες ευθύνες. Ξέρουν να ιεραρχούν για άλλο πράγμα. Η περιφέρεια, η διοίκηση της Αττικής είναι τεράστια. Είναι τεράστια όταν αυτή, με όλα αυτά που αναφέραμε, ακόμα και σε μια περιοχή, όπως είπα πριν, που διασχίζεται με ρέματα και δώσατε πριν λίγο περιβαντολογική μελέτη ότι μπορούν να γίνουν, έρχεται να συμπληρωθεί με ένα παζ των καπιταλιστικών αναδιορθώσεων των περιοκοπών και της λιτότητας, όταν οι δήμοι και οι περιφέρειε, όταν ο κρατικό μηχανισμό έχει αποψηλωθεί από προσωπικό, όταν τα νοσοκομεία δεν έχουν γιατρού και νοσηλευτέ και όταν τέλο πάντων στη θέση του σπρώχνεται τη ΜΚΟ για καινούργιε business βάσει με την καταστροφή του κόσμου. Φτάνει πια. Εμεί λέμε ότι τώρα είναι η ώρα οι εργαζόμενοι νεολαία, ο πληγωμένο λαό να μην αφήσουν αυτό το έγκλημα χωρίς αναπάντηση. Η αγανάκτηση, η οργή, να γίνει ορμητικό ποτάμι που θα πάρει στο διάβα του όλη τη σαπίλα, τις υποσχέσεις, την υποκρισία, τα ψίχουλα βοήθειας, τα διοικητικά προσχήματα και την κοινική αδιαφορία. Για να ανατροπεί συνολικά η πολιτική που υπερετείται. Αυτή η καταστροφή και εσείς και των προηγούμενων και όσου μετατρέπουν ακόμα και τη φύση συνεργό των δολοφόνιών. Για να μην θυμίσουμε άλλους νεκρούς και αδικοχαμένους. Γι' αυτό απαιτούνται σήμερα, εάν έχετε το κουράγιο, εάν υπάρχει λίγο ευαισθησία, να ψηφιστούν μέτρα που να αποζημιωθούν στο 100% στο σύνολό του όλοι. Να γίνει μέρημνα για του πρόσφυγε και του μετανάστε που πιθανόν δεκάδε να είναι θαμένοι στι λάσπε. Κανεί εργαζόμενο να μην χάσει τη δουλειά του. Να διαγραφούν και όχι να παγώσουν όλα τα χρέη σε εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία, στι τράπεζε για του πληγέντε να απαλλαχτούν από τα δημοτικά τέλη, να γίνουν μόνιμες προσλήψεις του προσωπικού στο Δήμο για να αντιμετωπιστούν όλες οι καταστροφές, να ενισχυθεί το νοσοκομείο εκεί, να καταργηθούν τα διόδια της Αντικής για τους ανθρώπους και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιπλημιουργικής προστασίας, όχι βάση με αυτά που έχετε σχεδιάσει, αλλά με πραγματικέ και ουσιαστικές μελέτες και να γίνουν έργα υποδομής για τις κοινωνικές ανάγκες. Και τέλος, οι μηνύσεις το πουθενά α πάνε στους συγκεκριμένους υπεύθυνου που έχουν ονοματεπώνυμο σε κάθε κρίκο, σε κάθε σημείο, σε κάθε πράγμα να λογοδοτήσουν επιτέλους είτε σε κυβέρνηση και κράτος, είτε σε περιφέρεια και δήμους, είτε είναι εργολάβοι και επιχειρηματίε. Θα το πράξετε. Με τον κύριο